Στη δική του εκδοχή για όσα έγιναν έξω από τη μάντρα αυτοκινήτων στο περιστέρι, δίνει ο γιο του εφοπλιστή Γιώργου Λεβεντάκη. Ο Γιάννη Λεβεντάκη στι αποκλειστικέ δηλώσει στο θέμα.gr αρνείται την εμπλοκή του στον ξυλοδαρμό και τον πυροβολισμό του 32χρονου πυγμάχου. Υποστηρίζει πω ήταν στο τζιπ κοντά στο σημείο που έγινε το συμβάν. Ξαφνικά ακούσαμε του πυροβολισμού. Δεν είχε σχέση ούτε αυτό που ήταν μαζί μου στο αυτοκίνητο. Το παιδί που ήταν μαζί μου ήταν ένα παιδί άγιο. Η αστυνομική έκανα λάθο. Έχω υποστεί μεγάλη ντροπή και δεν θα το αφήσω έτσι. Ο καθένα θα πάρει το δρόμο του και τη θέση του. Υπάρχουν και αυτά τα τυχαία συμβάντα. Με έπιασαν μετά από ένα τέταρτο και φορούσα λευκό μπουφάν. Πού είναι τα αίματα. Μια μαρτυρία αστυνομικού ανέφερε πω είδε το αυτοκίνητό του να φεύγει από το σημείο. Με πυροβολάνα από παντού. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα που μου κάνουν. Είμαι πάνω απ' όλα πολίτη. Είμαι έξω γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία. Το θύμα, περαστικά να είναι τα όσα έπαθε, δεν με αναγνώρισε καν. Υποστήριξε πω χτύπησε του δράστε τη επίθεσή μου. Εμένα, άμα μου είχε επιτεθεί ένα πυγμάχο, δεν θα είχα μία μυχή. Δεν ήμασταν στο σημείο. Ήμασταν αρκετά κοντά με το αυτοκίνητο. Θα αποδειχθούν όλα ενώπιον τη δικαιοσύνη. Το μόνο πράγμα είναι να βοηθάω τον συνάνθρωπο. Βρέθηκε η σιδερογροθιά, αλλά δεν είχε δικό μου αίμα. Δικό μου αποτύπωμα. Δεν είχε τίποτα. Το είπα στην ανακρίτρια. Ήμουν κατατύχει εκεί. Έχω πάει σε ένα reality. Έχω κάνει κάποια λάθη. Αλλά δεν γίνεται να τα πληρώνω όλα εγώ. Σύμφωνα με πληροφορίε, το θύμα έφτασε στη μάντρα για να πληρώσει η δόση του αυτοκινήτου του. Άγνωστοι τον σταμάτησαν, τον γλωθοκόπησαν με σιδερογροφιέ και τον πυροβόλησαν στο πόδι. Μετά από λίγη ώρα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον Γιάννη Λεβεντάκη και τον συνοδηγό του οχήματο στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τόσα όσα διάβασα τη μαρτυρία του θύματο, ο πυγμάχο υποστήριξε πω βάρισε για τα καλά του δράστες. Άμα με είχε βαρέσει κάποιο εμένα, δεν θα είχα χτυπήματα, δεν θα είχα αίματα. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά τη. Τρομάξαμε του πυροβολισμού και φύγαμε. Τους ακούσαμε. Με το πρώτο μπαμ δεν είδα καν. Άκουσα μόνο φωνέ. Δεν ξέρω αν φύγανε με αμάξι. Μπορεί να έφυγαν με τα πόδια. Πέρασαν τρέχοντα, μπορεί να ήταν και 7 άτομα. Και οι δύο μετά τη σύλληψη παραπέφθηκαν στον ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμο.